Επιστρέψαμε στον χώρο εδώ των δηλώσεων και έχω μαζί μου την Πέτρα Όλοβιτς, η οποία σήμερα ήταν και πάλι καταπληκτική. Έτσι, κοιτάζοντας τα στατιστικά της, 34 πόντοι, 14 rebound, 4 assist και ένα δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο, το οποίο σε άφησε να αφήσει και αίματα στο παρκέ. Κυριολεκτικά τα έδωσε όλα, μέχρι και το αίμα σου σήμερα για την νίκη. Πόσο ξύλο έφαγες σήμερα, πώς νιώθεις μετά το παιχνίδι? Και να πούμε ότι η φανέλα σου είναι έτσι αιματωμένη, είναι χαρακτηριστικό. Είναι επειδή της μητέρας μου και ήταν να σταδώσω πίσω, οπότε τώρα νομίζω να έχουμε ένα θεματάκι στο σπίτι. Αλλά εντάξει. Ναι, χάναμε 2-1 σήμερα, οπότε είπαμε να φτύσουμε γεύμα στο γήπεδο, έκαναμε τον κυριολεκτικά νομίζω. Είμαι πολλά περήφανη για όλη την ομάδα, όλες τις παίχτριες. Ήμασταν όλες καταπληκτικές. Η κάθε μια είχε τον ρόλο της. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι στο σκοράρισμα, αλλά η κάθε μια έκανε ό,τι μπορούσε, είτε στην άμυνα, είτε στην πίεση. Υπάρχουν κάποια στατιστικά που δεν φαίνονται στα φύλλα αγώνος. Αλλά όταν βλέπεις το παιχνίδι, καταλαβαίνεις τι προσφέρει κάθε παίχτρια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πήραμε το παιχνίδι εκεί που το θέλαμε. Ισοφαρίσαμε, είναι 2-2, οπότε μένει ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα, όποιος το θέλει πιο πολύ, 40 λεπτά. Να ξεκινήσω πρώτα με αυτό και θα σε ρωτήσω μετά για την ατομική σου παρουσία. Είσαι πάρα πολύ εμπειρή παίχτρια, έχεις παίξει σε παιχνίδια όπου κρίνεται ένας τίτλος. Πόσο σημαντικό είναι ότι η φανέλα της ΑΕΛ σε ένα τέτοιο παιχνίδι και η δική σου παρουσία απέναντι σε μια νεανική ομάδα και με μια νεανική ομάδα όπως είναι η δική σας. Μίλα μου λίγο για το mentality που πρέπει να έχετε εν ώψη του πέμπτου τελικού. Εντάξει, νομίζω η κάθε μία παίρνει δύναμη και θάρρος και από τις συμπαίχτριες της. Δηλαδή, μια μέρα θα τραβήσω εγώ, μια μέρα θα τραβήσει η Άθια, μια μέρα θα τραβήσει η ξένη μας. Οπότε και οι μικρές αντιλαμβάνονται που βρίσκονται, ξέρουν και τι συμπαίχτριες έχουν δίπλα τους, τα ονόματα, τις φανέλες. Οπότε καταλαβαίνουν το βάρος να είσαι σε αυτήν την ομάδα. Αλλά δεν βλέπω ότι αυτό τις κρατά πίσω ή τις φοβίζει, τρομάζει. Ίσα που παίρνουν και αυτές δύναμη και θάρρος και από εμάς και νομίζω μια χαρά μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και ένα τελευταίο για σένα, μπαίνοντας στη σειρά των τελικών, είχες, αν θυμάμαι καλά, 19 πόντους μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή με τους 34 που έβαλες σήμερα, έχεις ανεβάσει το μέσο όρο σου γύρω στους 32 πόντους, στους τελικούς, στη σειρά των τελικών, σε 4 τελικούς. Πραγματικά τι άλλαξε για σένα και βλέπουμε μια καταπληκτική Πέτρα Όλοβιτς στη σειρά των τελικών? Είμαι και 32 χρονών, νομίζω είναι η καλύτερη μου ηλικία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι η χρονιά αυτή. Παίρνεις περισσότερες επιλογές από ό,τι βλέπω και στο κοντά στο καλάθι που είναι σημαντικό στοιχείο. Σίγουρα παίρνω περισσότερες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Εντάξει, είναι κάθε χρονιά και ανάλογα με την ομάδα, ανάλογα με το τι ζητάει ο προπονητής, πώς είναι το παιχνίδι, πώς είναι ο αντίπαλος μας, πού μπορούμε να χτυπήσουμε, ποιος έχει μίσματς, ποιος όχι. Φέτος βγαίνει να έχω εγώ, ας το πούμε, κάποια μίσματς, να παίρνω κάποιες προσπάθειες. Για να είμαστε εδώ, για να είμαστε στο 2-2, νομίζω δουλεύει το πλάνο μας. Μια τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος της ΑΕΛ ήταν εδώ, σε ατμόσφαιρα που δεν βλέπουμε στο ανδρικό σε περισσότερα παιχνίδια. Για σας, πόσο σημαντικό είναι αυτή η όθηση που πήρατε σήμερα? Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα έχετε δει και πώς έχουν εξελιχθεί τα παιχνίδια, αυτά που έχουμε παίξει στην έδρα μας, είχαμε το σκορ από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος και κερδίσαμε σχετικά και με κάποια διαφορά σήμερα. Εννοείται μας δίνουν τον παλμό, είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν, τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Μακάρι να μπορούσαν να είναι πάντα δίπλα μας σε όλα τα παιχνίδια, αλλά ακόμα και έτσι ήταν αρκετό για να μας σπρώξουν να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Πέτρα Όλοβιτς, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και θα τα πούμε την Πέμπτη. Εγώ ευχαριστώ.